σας και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βίντεο. Πριν από κάποιους μήνες είχα κάνει ένα βίντεο στο κανάλι που λεγόταν «Τρώω αβοκάντο με κάθε πιθανό τρόπο» και στο οποίο έτρωγα αβοκάντο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το βίντεο αυτό σας άρεσε πολύ, οπότε αποφάσισα να κάνω part 2 και αυτή τη φορά με ανανά. Γι' αυτό ντύθηκα και στα κίτρινα για να ταιριάζω με τον ανανά. Για το σημερινό βίντεο λοιπόν έχω βρει κάποιες μικρές συνταγές με ανανά, όχι πολύπλοκες, ούτε κανονικά φαγητά τύπου μεσημεριανό που θέλουν ώρα και πολλά υλικά, αλλά πολύ σύντομες, με λίγα υλικά, μπορεί σε κάποιες να έχει μόνο ανανά, ας πούμε. Ας σταματήσω να πολυλογώ και ας έρθει ο ανανάς. Είναι αρκετά μεγάλος θεωρώ, θα μας φτάσει και θα μας περισσέψει. Αυτό που λείπει από το σπίτι μου είναι ένα καλό μαχαίρι. Το ξεχνάω κάθε φορά που βγαίνω έξω και το θυμάμαι μόνο όταν έχω να κόψω κάτι. Ας πούμε πατάτες, τώρα τον ανανά. By the way, έχω πάρει και κονσέρβα γιατί θέλω να κάνω και παγωτό. Ήθελα να βάλω λίγο ανανά στην κατάψυξη από χθες, εν τέλει το ξέχασα και το έβαλα σήμερα το πρωί. Πάμε να κόψουμε τον ανανά. Α, εύκολα κόβεται, εντάξει. Παιδιά, παίζει να είναι χαλασμένος. Και είναι τα μαγαζιά κλειστά. Όχι. Α, όχι, εντάξει, καλώς είναι. Αρχικά τον κόβουμε από τις δύο πλευρές έτσι. Και τον κόβουμε στη μέση. Εντάξει, ποιος στραβά πεθαίνει. Τον κόβουμε στη μέση, Αντωνία. Ο ανανάς πλέον είναι κάπως έτσι. Εγώ έκανα μια απότομη κίνηση και κόπηκα, οπότε πολύ προσοχή με τα μαχαίρια. Αν δεν ξέρετε να τα χρησιμοποιείτε καλά, μπορείτε να πείτε σε κάποιον άλλον να το κάνει. Και πάμε στις δύο πρώτες συνταγές, οι οποίες είναι κάπως παρόμοιες. Η πρώτη συνταγή είναι η πιο απλή από όλες. Χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι ή ένα γκριλ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το κατσαρολάκι μου γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω το τηγανάκι στην επόμενη. Και ουσιαστικά είναι ψητός ανανάς. Τον κόβουμε σε μικρά κυβάκια και το βάζουμε για λίγη ώρα στο μάτι της κουζίνας. Θα πάρω μερικά που είναι ήδη μικρά. Θα τα κόψω μικρούτσικα για να ψηθούν και γρήγορα. Και απλώς τα παίρνω. Τα ρίχνω στο κατσαρολάκι και ανάβω το μάτι. Μέχρι να ψηθούν, πάμε στη συνταγή νούμερο 2. Είναι εξίσου εύκολη και πολύ παρόμοια. Παίρνουμε ένα ταψάκι. Εμένα το τηγάνι μου μπαίνει και στο φούρνο. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που είναι και μικρό. Βάζουμε πάλι μερικά κομμάτια ανανά μέσα. Και θα ρίξουμε από πάνω μέλι. Βάζω υπερβολικά μικρές ποσότητες, γιατί δεν έχω παρέα για αυτό το βίδεο και δεν θέλω να σπαταλήσω πολύ ανανά. Στο site που βρήκα αυτόν τον τρόπο να φας ανανά, έλεγε ότι είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός, γιατί το μέλι είναι γλυκό, ενώ ο ανανάς βγάζει μια ξυνήλα και κάπως παντρεύονται οι ωραία γεύσεις, δεν ξέρω πω, μαγειρική. Δεν έχω μαγειρική αντίληψη, θα δούμε όμως στο τέλος. Το βάζω στο φούρνο. Λοιπόν, ο ψητός ανανάς είναι έτοιμος. Οπτικά φαίνεται όπως τον φαντάστηκα. Είναι κάπως έτσι. Θα μπορούσε να μπερδευτεί κανείς και να πει ότι είναι τυρί. Θέλω να πάρω ένα λεπτό κομμάτι που θα ψήθηκε καλύτερα. Τα πιο μεγάλα κομμάτια που δεν ψήθηκαν τόσο καλά είναι σαν να τρως ομό ανανά. Αλλά τα μικρούτσικα που όντως ψήθηκαν και από μέσα έχουν άλλη γεύση. Έχει φύγει κάπως όλη αυτή η ξυνήλα και είναι πιο γλυκά. Και μέχρι να ψηθεί καλά ο ανανάς με μέλι που είναι στο φούρνο, πάμε στον τρόπο νούμερο 3. Ο οποίος μπορώ να πω ότι δεν με έχει πείσει. Όσο και να το σκέφτομαι δεν μου φαίνεται ωραίο, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Το πρώτο βήμα είναι να λιώσουμε λίγο ανανά. Αλήθεια δεν με έχει πείσει, δεν μου ταιριάζει καθόλου. By the way, έβγαλα και τον ανανά από το φούρνο, οπότε μετά από αυτό θα δοκιμάσουμε και εκείνο και δείτε τι άλλο θα βάλουμε μέσα. Θα βάλουμε λίγη πράσινη πιπεριά. Δεν ξέρω και πόσοι θέλει τώρα. Ετοιμάζεστε να κουφαθείτε τώρα. Το επόμενο υλικό είναι τυρί κρέμα και νομίζω το μόνο που μένει είναι αλάτι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απέσιο. Όλα αυτά ξεχωριστά μου αρέσουν, αλλά μαζί δεν μου ταιριάζουν καθόλου. Ανακατεύουμε. Γίνεται αυτή εδώ η αηδία και πάμε να δοκιμάσουμε. Παιδιά, δεν κακό. Ίσως έπρεπε να βάλω λίγο περισσότερο ανανά. Παιδιά, δεν είναι καθόλου κακό. Σοκ! Δοκιμάστε το, αλήθεια αξίζει. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και τον ανανά με μέλι, παρακαλώ. Μου άρπαξε λίγο, όπως βλέπετε. Έπρεπε να το βγάλω λίγο νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Να πέσει, παιδιά, δεν τρώγεται. Είναι χάλια! Δεν ταιριάζει καθόλου, δεν ξέρω. Καθόλου παίρνει 0 στα 10, αλήθεια. Τρόπος νούμερο 4.
Εντάξει, πλέον το smoothie είναι κάτι που έχει μπει στις ζωές μας. Θα βάλω αρκετό ανανά για να έχει όντως γεύση ανανά. Και τι άλλο να βάλω? Να βάλω μόνο μπανάνα. Ορίστε, για να πάρει και λίγη γλυκά. Και θα ρίξω και αρκετό γάλα αμυγδάλου για να γίνει smoothie και όχι φρουτόκρεμα. Ναι, μάλλον έριξα υπερβολικά πολύ, αλλά δεν πειράζει. It's okay! Και το smoothie μας είναι έτοιμο. Οπτικά τουλάχιστον είναι ωραίο. Not bad. Είναι πολύ ωραίο. Βέβαια έχει μέσα μπανάνα, που εμένα η μπανάνα μου αρέσει πολύ στα smoothies. Έχω χάσει το μέτρημα. Πού είμαστε στο 5? Λοιπόν, θα κάνω τώρα κάτι που δεν ξέρω αν θα πετύχει. Γιατί όπως σας είπα, ο ανανάς με το μέλι δεν μου άρεσε, οπότε μπορεί να μην μου αρέσει και αυτό. Το οποίο είναι ανανάς καλυμμένος με σοκολάτα στο μισό. Το πρώτο βήμα είναι να λιώσουμε τη σοκολάτα. Θα ρίξω μέσα κουβερτούρα. Ξέρω ότι θέλει Μπεν Μαρί κανονικά, αλλά θα κάνω 10 ώρες πιστεύω. Θα ελπίσω απλά ότι δεν θα γίνει χάλια. Και τη βάζω στο μάτι. Η σοκολάτα έλειωσε, έβαλα και λίγο γάλα μέσα για να γίνει πιο ρευστή. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω τον ανανά από την κονσέρβα. Επειδή και καλά είναι πιο ωραίο όταν είναι στρόγγυλο. Ξεκάθαρα κάνω ότι μου κατέβει στο κεφάλι. Καλύτερα να τον καλύψω όλο ίσως. Τόση σοκολάτα έκανα. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτός είναι, παιδιά, ωραίο συνδυασμός ξινογλυκό. Όχι το μέλι. Είναι χάλια. Αλλά είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, αφού σου λουπόθηκα λίγο, πάμε στην πρώτη τελευταία συνταγή, η οποία μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Είναι μια κάπως εξωτική σαλάτα. Η σαλάτα τι έχει μέσα? Μάγκο, αβοκάντο, ανανά, ντομάτες, χυμό από λεμόνι ή lime και λίγο μαρούλι. Παίρνουμε ένα μπολ. Μάγκο είχα στην κατάψυξη, σας είχα δείξει που το έκοψα και τα πάγωσα σε ένα προηγούμενο βίντεο. Κόβουμε και το αβοκάντο. Το παγωτό το έχω αφήσει για το τέλος, για να δούμε αν θα προλάβει να παγώσει. Ρίχνω τώρα και λίγο ανανά. Τα ντοματίνια μου, λίγη πρασινάδα και λεμόνι. Είδω το τελικό αποτέλεσμα, δεν φαίνεται τίποτα γιατί είναι το μαρούλι πάνω. Τώρα νομίζω θέλω να πάρω μια μπουκιά γεμάτη. Νομίζω ότι έχω μια μπουκιά που έχει τα πάντα. Μου ταιριάζουν όλα full εκτός από το μάγκο. Αβοκάντο, ντομάτα, ανανάς. Δεν είναι κακό. Και κάπως έτσι μας έχει μείνει ένα πράγμα να δοκιμάσουμε και αυτό είναι το παγωτό. Θα πάω να δω στην κατάψυξη αν έχει γίνει. Και λίγο γάλα για να γίνει πιο απαλή η υφή. Και για ακόμα μια φορά χτυπάμε στο blender. Σας πειράζει πολύ να το φάω από εδώ μέσα? Η υφή του είναι κάπως έτσι. Smooth και παγωτένια. Brain freeze. Εντάξει, είναι παγωτό ανανάς. Αν σας αρέσει ο ανανάς σε φρούτο, θα σας αρέσει και σαν παγωτό. Και κάπως έτσι τελείωσε το σημερινό βίντεο. Πιστεύω ότι η μέρα στέφθηκε με επιτυχία. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν δοκιμάσατε ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιους από αυτούς τους τρόπους να φας ανανά. Αν δοκιμάσετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε story στο Instagram και να μην κάνετε tag να το δω. Και αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα τα social media και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια! Yeah.